Αγαπητές φίλες και φίλοι, ομότεχνοι και συνοδοιπόροι, καλημέρα σας όσο γίνεται. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους υπευθύνους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για την ιδιαίτερη αυτή τιμητική πρόσκληση να παραβρεθούμε και να συνομιλήσουμε τούτο το Κυριακάτικο πρωινό. Είναι η πρώτη φορά, όσον εγώ γνωρίζω, ως μέλος της Εταιρείας Λογοτεχνών της Θεσσαλονίκης, που καλούμαστε από πολιτικό φορέα να διατυπώσουμε τις απόψεις μας και να καταθέσουμε τις θέσεις μας έξω από το στενό πλαίσιο της τεχνίας. Ως πρόεδρος και κατά συνέπεια επικεφαλής του δεύτερου μεγαλύτερου συλλογικού φορέα συγγραφέων στην Ελλάδα, δράτωμαι της ευκαιρίας να σας συστήσω την ΕΚ, συνεισφέροντας έτσι στη θεματολογία της ημερίδας. Η Εταιρεία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο με έντονη δράση, πλούσιο έργο και σοβαρή παρουσία στα λογοτεχνικά πράγματα και τη δημόσια ζωή της πόλης της Θεσσαλονίκης, αλλά και της ευρύτερης μακεδονικής ενδοχώρας. Ιδρύθηκε από αξιόλογους πνευματικούς ανθρώπους και στη διάρκεια της πολύχρονης πορείας της ευτύχησε να συμπεριλάβει στους κόλπους της τους σημαντικότερους λογοτέχνες της πόλης. Όπως ακούσατε και από την κυρία Καρπέτη, ιδρύθηκε το 1962, αφού είχε προηγηθεί μια διακήρυξη επιθυμίας των πνευματικών ανθρώπων της πόλης, στην οποία τονιζόταν η ανάγκη διευρύσεως όλο της ολοένα αυξανόμενης ένταση του λογοτεχνικού πανού κλπ. Και βασικό της στοιχείο και βασική της προοπτική ήταν οι λογοτέχνες της Θεσσαλονίκης να αποκτήσουν ένα κοινωνικά εμφανέστερο παρόν και να προχωρήσουν σε ακόμα θετικότερες διεκδικήσεις πνευματικές ή πρακτικότερες κατά τις ανάγκες της ώρας. Αυτό το κρατάμε και είναι ο τρόπος με τον οποίο, ο δρόμος στον οποίο πορευόμαστε. Τη διακήρυξη αυτή για τις ανάγκες των ιστορικών δεδομένων την υπέγραψαν ο Αλαβέρος, ο Αναγνωστάκης, ο Βαφόπουλος, ο Θέμελης κλπ. Στις 8 Ιουνίου του 1961. Η ίδρυση της ΕΤ συμπίπτει με την επέτειο των 50 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό, 40 περίπου χρόνια από την ανταλλαγή των πληθυσμών και την έλευση των προσφύγων στο έδαφος της και σχεδόν 20 από το τέλος της ταραγμένης πολεμικής δεκαετίας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, την εξόντωση του εβραϊκού στοιχείου και του εμφυλίου. Τα γεγονότα της πρόσφατης ιστορίας που αναφέρθηκαν είναι αποτέλεσμα τριών διαδοχικών πολέμων και υπήρξαν καταλυτικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου προσώπου της. Μετέβαλαν την πληθυσμιακή σύνθεση της, καθιστώντας την ελληνική μειονότητα των αρχών του αιώνα σε κυρίαρχο πληθυσμιακό στοιχείο και συνετέλεσαν ώστε στα 50 αυτά χρόνια να μεταμορφώσουν την πόλη προσδίδοντά της ένα εντελώς καινούριο χαρακτήρα. Έτσι προέκυψαν νέα κοινωνικά δεδομένα, μια νέα κοινωνία, ένας καινούριος κόσμος γεννήθηκε από τις δυνάμεις που συνέλευσαν στον χώρο της και αφομοιώθηκε στην προϋπάρχουσα ελληνική κοινωνία, προσδίδοντάς της νέα δυναμική με πολλές συνιστώσεις, μία από τις οποίες ήταν και η πνευματική και η καλλιτεχνική έκφραση ως ενισταμένη της παραδοσιακής επικοινωνίας της πόλης με την Εσπερία. Η πνευματική έκφραση δεν μπορούσε παρά να είναι κάτι διαφορετικό από τους καημούς της πλαβιάς και των αγώνων για απελευθέρωση και φυσικά μακριά από την κατεστημένη αθηναϊκή λογοτεχνική αντίληψη. Ήταν κάτι καινούριο, νέο, που χαρακτηρίστηκε και προσδιορίστηκε ως νεωτερικό. Η λογοτεχνική δημιουργία στη Θεσσαλονίκη στο διάστημα που μεσολάβησε απέδειξε την αξία και επέβαλε την καθιέρωσή της σε πανελλήνιο επίπεδο, εδραιώνοντας τη συνείδηση των δημιουργών της ένα αίσθημα αξιότητας, το οποίο σε μια πρώτη φάση εκφράστηκε με τα καινούργια λογοτεχνικά περιοδικά της, ενώ σε δεύτερη φάση επισφραγίστηκε το 1962 με την ίδρυση της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης. Φέτος, η Εταιρεία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης συμπληρώνει 60 χρόνια ζωής. Με διαρκή παρουσία κατάφερε να αναδειχθεί ως μία από τις σημαντικές συλλογικότητες συγγραφέων στην Ελλάδα και στοχεύοντας πάντοτε τα 60 χρόνια στην ανάδειξη και καταξίωση της λογοτεχνίας και των ελληνικών πραγμάτων
καθώς επίσης και στην περιφρούρηση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των μελών της εταιρείας και γενικότερα των λογοτεχνών. Στις τάξεις της είναι ενταγμένοι άνθρωποι που άφησαν το αποτύπωμά τους στα ελληνικά γράμματα, άνοιξαν δρόμους και καθόρισαν τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Εμείς σήμερα ακολουθούμε τους δρόμους που εκείνοι χάραξαν με μια δυναμική πορεία, δημιουργώντας και παρεμβαίνοντας. Η αδιάλειπτη παρουσία και η πλούσια δράση της ΕΡΤ την ανέδειξαν ως πολιτιστικό φορέα πανελλαδικής εμβέλειας, όπως προείπα, απολύτως αναγνωρίσιμη. Όλα αυτά όμως δεν ακολούθησαν μια απρόσκοπτη πορεία, ούτε η ιστορική διαδρομή ήταν στρωμένη με ρολοπέτα. Άλλωστε, ο δρόμος της τέχνης ποτέ δεν είναι μια περιπατητική λεωφόρος, αναψυχής αλλά ενταθίσβαλο μονοπάτι με πολλούς και ενδιαφέροντες κινδύνους. Έτσι και η ΕΡΤ στα 60 χρόνια ζωής, ακολουθώντας τα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα της πατρίδας μας, δεν έχει καταγράψει μονάχα επιτυχίες. Υπάρχουν και οι σκοτεινές πλευρές της που σε καμιά περίπτωση δεν επιδιώξαμε να αποκρύψουμε, οι οποίες ευτυχώς δεν κατάφεραν να αμαυρώσουν το κύρος της και την ευρύτερη αποδοχή. Καταλήγοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά για την πρόσκληση και να επισημάνω πως πιστεύω ακράδαντα πως η λογοτεχνική δημιουργία είναι πολιτική πράξη. Επίσης, στο μέτρο που μας αφορά, απαντάμε με τη διακριτή παρουσία μας και δράση στο αγωνιώδες ερώτημα του μεγάλου γερμανού ποιητή Φρίντριχ Χέντερλιν: «Κι οι ποιητές τι χρειάζονται σε ένα μικρό ψυχοκαιρό?» Σας ευχαριστώ.